Πριν από λίγο τοποθετήθηκε η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Κεραμέως, η οποία προσπάθησε να αεροποιήσει την κατάσταση και να αντιστρέψει την πραγματικότητα. Πολύ γρήγορα αυτή η εικόνα την οποία ήθελε να φιλοτεχνήσει κατέρευσε. Και κατέρευσε από το συλλαλητήριο, το οποίο διοργάνωσαν εκπαιδευτικοί και μαθητές. Τι ζήταγαν σε αυτό το συλλαλητήριο? Σύγχρονα και ασφαλή σχολεία για να μην θρυνούμε νέα θύματα και ιδιαίτερα μαθητές. Επαρκή χρηματοδότηση των σχολείων και της παιδείας συνολικότερα με βάση τις ανάγκες τις επαρκτές και τις πολύ μεγάλες. Αυξήσει στους μισθούς και όχι επιδόματα φιλανθρωπίας που κρατάνε τους εκπαιδευτικούς ομήρους, δηλαδή επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και το συνόλο των απολειών που υφίστασαν οι εκπαιδευτικοί όλα αυτά τα χρόνια των μνημονίων και από όλες τις κυβερνήσεις. Και η απάντηση της κυβέρνησης έξω από τα λουλουδάδικα τους επετέθηκε με δακρυγόνα, χτύπησε στο ψαχνό με γκλόπς. Αυτό αναδεικνύει για μία ακόμη φορά και επιβεβαιώνει ότι η αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης πάει χέρι-χέρι με τον κρατικό αυταρχισμό. Από αυτό το βήμα θα θέλαμε να καταγγείλουμε τη δράση των δυνάμεων καταστολής απέναντι στο εργατικό κίνημα και τις τεράστιες ευθύνες που έχει η κυβέρνηση απέναντι σε αυτή την εξέλιξη των πραγμάτων.